Η πρόθεση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και της καινοτομίας στην κυπριακή οικονομία αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες κατά τη δεύτερη θητεία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ήδη έχει οριμάσει τα τελευταία χρόνια και διαχειρίζεται κονδύλια πέρα των 120 εκατομμυρίων ευρώ, προωθώντας έργα και δεσμεύσεις που βελτιώνουν σαφέστατα την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων μέσα από την ψηφιοποίηση σημαντικών υπηρεσιών. Επίσης, να συγχαρούμε το Υφυπουργείο, καθότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες για την ψηφιακή οικονομία αλλά και την επιχειρηματική καινοτομία και έρευνα αναδεικνύουν τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η Κύπρος. Τέλος, να συγχαρούμε για ακόμα μια φορά το Υφυπουργείο για το δύσκολο έργο που έπρεπε να ανταποκριθεί και να παράγει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενεργώντας με γρήγορα αντανακλαστικά για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε διαδικασίες και γραφειοκρατία τις δύσκολες εκείνες στιγμές και την εποχή της πανδημίας. Θέλουμε για ακόμη μια φορά να συγχαρούμε και τον Υφυπουργό και τους συνεργάτες του για το έργο που επιτελούν και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αυτό το έργο για μια καλύτερη, πιο ψηφιακή και πιο αναβαθμισμένη καινοτομία και έρευνα.